τον κύριο Παπαδούρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κατρίνη. Καλημέρα. Να έρθω στον κύριο Παπαδούρη και να πω, επειδή τα διαβάζω, συγγνώμη, γιατί δεν τα θυμάμαι και το παραδέχομαι ότι δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Λοιπόν, έχουμε το περί συντάξεων αξιωματούχων του 80, έχουμε το περί συντάξεως νόμων του 97, συνταξιδοτικών οφειλημάτων κρατικών υπαλλήλων και υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, νόμος του 12. Έχουμε ο περί επαγγελματικού σχεδίου συνταξιδοτικών οφειλημάτων των υπαλλήλων της κρατικής υπηρεσίας. Είναι του 22, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά έχουμε και το 12, και το 97, και το 13, και το 11. Ένα μπάχαλο, Κατρίνα μου. Καλά, είδατε, τούτο γιατί ησυχήστηκα. Δηλαδή κάθε χρόνο κάνουμε ένα νόμο για μια σύνταξη. Γιατί, για ποιο λόγο. Αυτό είναι καταλάβει εμείς εχθές στην Επιτροπή. Γιατί όταν βλέπεις την νομική υπηρεσία να συζητάμε τον Γενικό Ελεκτή, να συζητούμε και τον Γενικό Λογιστήριο. Εν τω μεταξύ, είναι τελείως, συγγνώμη τώρα που να το πω, αλλά εν τελείως προκλητικό που πιάνει άποψη. Ότι για παράδειγμα στον ιδιωτικό τομέα, έτσι, λοιπόν, μπορεί να δουλεύεις, γελάω κύριο Τριφωνίδη, να το ακούσετε κύριε Τριφωνίδη, λοιπόν, μπορεί να δουλεύεις 35 χρόνια, τέλος πάντων πόσα χρόνια, έχεις όριο στη σύνταξη που να πιάσεις και αν την πιάσεις τα 63 σου, κόφκεται σου το 12%. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, Κατρίνα μου. Επειδή άκουσα ότι αναφέρεται ότι το πιο πιθανό και οι 4 προτάσεις είναι αντισυνταγματικές. Ναι, ναι. Όχι, είναι και 4. Η δικιά σας δεν είναι. Μισό λεπτό, Κατρίνα μου. Μισό λεπτό. Όχι, πείτε το. Οι δύο προτάσεις οι οποίες αφορούν το όριο συνταξιοδότησης, αν και εφόσον εφαρμοστεί η νομοθεσία και δεν επηρεάζει αναδρομικά. Γιατί να είναι, από τη στιγμή που κάποιος αποφασίζει να γίνει αξιωματούχος, ναι, και έχεις γνώση από πριν, mm-hmm, ότι αν αποκτήσω αξίωμα, πλέον η νομοθεσία άλλαξε και θα αφιπηρετώ στα 65 μου, mm-hmm, έχει γνώση, δεν τους τεράσω οποιοδήποτε δικαίωμα. Τώρα η αναδρομικότητα, αν γίνει προσπάθεια για αναδρομικότητα, προσωπική μου άποψη ότι ναι, επεμβαίνεις πάνω σε κεχτημένον το οποίο είχε υπόψη κάποιος ο οποίος έγινε αξιωματούχος όταν αποφάσισε να γίνει αξιωματούχος. Ναι. Δεν μπορεί να το αλλάξει το παιχνίδι στη μέση, να το πω, ναι, απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι, όχι, όχι, άρα οι δύο προτάσεις, κατ' εμέναν, δεν είναι καθόλου αντισυνταγματικές. Φτάνει να μην έχουν αναδρομικότητα. Mm-hmm. Οι άλλες δύο προτάσεις, ναι, σίγουρα, μας τονίστηκε από την νομική υπηρεσία, ότι έχουμε κάποια θέματα, αλλά βάζω στο τραπέζι ότι και οι δύο προτάσεις έλαβαν υπόψη την νομολογία του ανωτάτου της απόφασης του 2014, την έλαβαν υπόψη. Έχω την εντύπωση όμως ότι από το 2014 μέχρι και σήμερα έχουμε κάποιες άλλες αποφάσεις οι οποίες θα αποτελούν εμπόδιο. Εγώ προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής. Ναι. Ξέρω ότι δεν θα είναι. Γιατί δεν θέλω να δίνουμε ελπίδες στον κόσμο ότι θα γίνει κάτι σε ένα μήνα και αμέσως θα αλλάξουν τα πράγματα. Θετικό όμως, και αυτό που ανάφερε και η κυρία Ορφανίδου και ο κύριος Τριφωνίδης, ότι η πρόθεση στην Επιτροπή υπάρχει από όλους τους βουλευτές. Ναι, το θέμα είναι πότε θα φέρει η κυβέρνηση αυτό την πρόταση. Αυτό πρέπει να το συζητήσετε μαζί με την ίδια την κυβέρνηση. Αλλά εμάς η πρόθεσή μας είναι να έχουμε μια αυθεντική συζήτηση, mm-hmm, όταν και εφόσον μας φέρουν το νομοσχέδιο. Γιατί, κοιτάξτε, αναφερόμενος και στην πρόταση την οποία, για να είμαι δίκαιος, δεν την κατέθεσα εγώ. Εγώ την υιοθέτησα από τον Γιώργο τον Περδίκη, η οποία κατέθηκε το 2011. Α, μάλιστα. Άρα από δεν το 2011, ναι, από το 2011 μέχρι το 2023, 12 χρόνια, δεν συζητήθηκε. Να προχωρήσω ένα στάδιο πιο κάτω. Ίσως να πρέπει να ρωτηθούν οι εκάστοτε προέδροι της Επιτροπής Οικονομικών από το 2011 μέχρι και το 2023, γιατί δεν την έβαλα για συζήτηση. Μάλιστα. Συγγνώμη, παιδιά, θα κλέψω λίγο τον κύριο Παπαδούρη, γιατί είχαμε πριν την κυρία Τσαλίδου, οπότε θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι απώλεια για σας το γεγονός ότι η κυρία Τσαλίδου έφυγε από το κίνημα? Νομίζω ότι είναι απώλεια για τον οποιοδήποτε, ο οποίος χάνει οποιοδήποτε κόμμα ή κίνημα, το οποίο χάνει ένα βουλευτή. Ναι. Mm-hmm. Φυσικά ένα, θα είναι ένα απώλεια. Βουλευτή γενικότερα ή συγκεκριμένα την κυρία Τσαλίδου, γιατί σύμφωνα και με την ίδια επέλεξε να είναι στους οικολόγους για συγκεκριμένους λόγους, αλλά και σίγουρα οι οικολόγοι ήθελαν την κυρία Τσαλίδου, διαφορετικά δεν θα την καλωσόριζαν για αυτό που είναι. Άρα είναι και συγκεκριμένα για την ίδια ή μόνο ότι χάνεται έναν βουλευτή? Κοίταξε, Κατρίνα μου, κάθε βουλευτής έχει τις δικούς του τρόπους που εργάζεται, τις δικές του ιδιορυθμίες και το καθεξής. Θεωρείτε έχει λογικά κάποια αυτά που λέει η κυρία Τσαλίδου? Ό,τι πρόλαβα και έχω ακούσει. Έχετε και διαβάσει κιόλας, αντιλαμβάνομαι, δεν είμαστε πει κάτι άλλο. Να μην κρυβόμαστε. Είχαμε συζήτηση χθες στην Πολιτική Επιτροπή. Ναι. Από τις 8 μέχρι τις 12 συνεδριάζαμε. Εγώ με όλη μου την αγάπη θα το πω όπως το νιώθω, Κατρίνα μου. Δεν κρυφτήκα ούτε να κρυφτώ τώρα.
Ανακοινώθηκε η αποχώρηση της κυρίας Ατσαλίδου το πρωί. Εγώ τουλάχιστον καθόδω προς Λευκοσία το είχα διαβάσει. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, ναι, ναι. Σε εφημερίδα το είχα διαβάσει. Εντάξει, λυπηρών. Θα μπορούσε να αποφευθεί. Ίσως θα μπορούσε να αποφευθεί με πιο συνετές σκέψεις και από τις δύο πλευρές. Η μια όμως, πλευρά είναι η κυρία Ατσαλίδου, η άλλη πλευρά ποια είναι? Η άλλη πλευρά είναι άτομα με τα οποία νιώθει η κυρία Ατσαλίδου ότι αντιπαλεύονται μέσα στο κήρυμα. Όμως, το τι είχα πει στον εαυτό μου το πρωί, κοίταξα απέναντι, ερχόμενος προς Λευκοσία, και λέω εντάξει, σήμερα εξακολουθεί ο ήλιος να ατέλει από την Ανατολή και θα δύσει στη Δύση. Έτσι είναι η ζωή. Όταν κάποιος νιώθει ότι εκεί που είναι δεν τον εκφράζει, γιατί αυτά άκουσα και αυτά έχω διαβάσει, φυσικά επιτρέψτε μου να πω ότι από αυτά που έχω διαβάσει από την επιστολή που μας απέστειλε, πέντε σημεία αν θυμάμαι καλά, ή μήπως είναι έξι, έχεις απόλυτο δύο κατρέμα, ναι, έξι σημεία. Διάβασα και δύο έξι σημεία. στο σύνολο τους έχουμε σοβαρές διαφωνίες. Είναι η δική της προσωπική εκτίμηση αυτά που έχει γράψει. Ναι, μα το είπε. Υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες. Νομίζω ότι θα υπάρξει και απάντηση. Όχι σε όλα ή σε όλα. Γιατί σε ό,τι αφορά το Κυπριακό αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει διαφορά στη σκέψη και το είχε δηλώσει πριν να μπει στο κόμμα. Ναι, μα επιτρέψτε μου να πω κάτι. Παρακαλώ. Εδώ όπως το έχω διαβάσει. Σε ό,τι αφορά την προεκλογική, το ξέραμε και από την πρώτη σας συνάντηση ως οικολόγοι και από τη δεύτερη ότι δεν βγάζατε άκρη γιατί δεν αποφασίσατε με ποιον θα πάτε. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα νούμερα. Κατρίνα μου, κοίταξε. Αν έχεις χρόνο και θέλεις να σου απαντήσω, μπορώ να σου απαντήσω. Ό,τι προτιμάς όμως. Αν θέλεις να τα πω επιγραμματικά, μπορώ να πω επιγραμματικά ό,τι θέλετε. Αυτό που θέλετε να βγει το νόημα ενός ανθρώπου που είναι στο κίνημα αυτή τη στιγμή. Και είδε χτες ένα στέλεχος του κόμματος και ένα βουλευτή τον Νικολάκο να αποχωρεί. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι αυτή η μεγάλη ανακοίνωση, η οποία στάλγηκε και στο κίνημα, νομίζω αδικεί πολύ κόσμο. Αδικεί κόσμο ο οποίος πάλεψε για να κρατηθεί το κίνημα, ένα κίνημα το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τη στιγμή που είδαμε άλλα μικρά κόμματα να εξαφανίζονται σε 3-4-5 χρόνια. Κάποιοι κράτησαν αυτό το κίνημα. Και νομίζω ότι αδικεί κατάφορα αυτά που έχει γράψει. Δηλαδή, το θέμα με τις προεδρικές εκλογές. Με συγχωρείτε, αγαπητή μου Κατρίνα. Υπάρχει καταστατικό. Το καταστατικό προβλέπει για να υποστηρίξεις κάποιον να πάρεις 60%. Ναι. Η κυρία Ατσαλίδου δοκίμασε. Τελικά δεν βγήκε το 60%. Τι θέλετε να κάνουμε? Θέλετε να διώξουμε όλους από το κίνημα επειδή δεν εξασφαλίστηκε το 60% για να νομιμοποιηθεί η υποστήριξη του κύριου Μαυρογιάννη? Οι υπόλοιποι δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν το έκρυψα, τελευταία εβδομάδα, Κατερίνα μου, χωρίς να ενταχτώ σε εκλογικών επιτελείων, ακολούθησα την απόφαση της πολιτικής επιτροπής, κανονικότητα της κεντρικής επιτροπής, ακολούθησα σεβόμενους όλους τους υπόλοιπους στο κίνημα και είπα θα βγω τελευταία εβδομάδα, θα πω τη δική μου προσωπική άποψη. Εντάξει, το είναι στο τέλος της ημέρας, δεν μπορείτε να μην έχετε ο καθένας από εσάς. Φυσικότατα, τι θα επιβάλλεις τη γνώμη σου? Δημοκρατία αν έχουμε. Τελευταία φορά που έχω κοιτάξει τουλάχιστον, δημοκρατία αν έχουμε. Στα υπόλοιπα θέματα. Αν έχεις το χρόνο, να κλείσουμε με το τελευταίο. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ο πρόεδρος του κινήματος δεν ήθελε τέτοια εξέλιξη. Και αντιλαμβάνομαι ότι ο πρόεδρος του κινήματος δεν ήθελε την αποχώρηση της κυρίας Ατσαλίδου. Όχι μόνο το αντιλαμβάνομαι, θα μπορούσα να πω ότι το ξέρω. Αυτό που σας βάζει ως κίνημα, θα το ξανασυζητήσετε? Και εγώ μπορεί να θέλω πολλά πράγματα, Κατερίνα. Η κυρία Ατσαλίδου ήταν ξεκάθαρη σε αυτά που έχει πει. Εγώ την Αλεξάνδρα την αγαπώ. Πραγματικά υπάρχει σεβασμός μεταξύ μας. Αλλά σέβομαι την απόφαση της, έχει το θάρρος της γνώμης της να πει ότι εγώ διαφωνώ, δεν μπορώ να συνυπάρχω και φεύγω. Είναι αποδεχτών και απόλυτα σεβαστών. Από την άλλη, η αιμονή του Προέδρου, γιατί έχω παρακολουθήσει και δηλώσεις του Προέδρου και χθες, πριν καν συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή, ο οποίος να δηλώνει ότι είμαι 99% σίγουρος ότι η κυρία Ατσαλίδου θα επιστρέψει ή θα κάνουμε το πάντο δυνατό, χωρίς να υπάρχει νομιμοποίηση από το συλλογικό όργανο, γιατί θέλω να πιστεύω ότι είμαστε συλλογικά όργανα σε έναν κίνημα,
χωρίς να υπάρχει αυτή η απόφαση. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι τελευταίο, το οποίο πραγματικά με αγγίζει προσωπικά. Α, ναι, και το έχω δηλώσει χθες στην Πολιτική Επιτροπή. Πείτε μου. Στο σημείο το οποίο αναφέρεται η αγαπητή Αλεξάνδρα, ότι λέει ότι όταν αποδεχόμουν την πρόσκληση να συμμετάχω στο ψηφοδέλτιο του κόμματος, είχα διαχωρίσει τη θέση μου από κάποιες γραμμές του κινήματος. Απόλυτα σωστό και καλά έκανε. Ναι, ναι. Όμως συνεχίζει και λέει, και είχα λάβει διαβεβαιώσεις ότι το κόμμα θα έκανε αυτόν. Ρωτώ. Μας το είπε και τώρα. Και ρωτώ. Εγώ σαν υποψήφιος ή οι άλλοι 50 τόσοι υποψήφοι, γιατί δεν είχαμε γνώση ότι κάποιοι είχαν δώσει διαβεβαιώσεις σε κάποιους? Αυτό να ρωτήσετε τον πρόεδρο σας όμως. Το ρώτησα χθες και δεν πήρα απάντηση, Κατρίνα μου. Το ρώτησα χθες. Το έχω πει προσωπικά. Έχω την ευκαιρία να εκφράζομαι. Δεν έχω τις όποιες αναστολές. Ναι, ναι. Και εκεί που θα ρωτηθώ θα εκφραστώ ξεκάθαρα. Μάλιστα. Ξεκάθαρος και σε μένα. Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο. Καλή συνέχεια.